Αγίων των Αγίων και ζητάμε συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΒΙΕ για να δώσει λύση σε αυτό το έθος που δημιούργησε, να αφήσει χωρίς ρεύμα οικογένεια με τέσσερα ανήλικα παιδιά. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουν έρημα, να δώσει λύση τώρα η ΕΒΙΕ στον πόρνα που δημιούργησε. Η σημερινή κινητοποίηση έφερε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που μπορούσε να φέρει, δηλαδή να επανασυσχεθεί άμεσα σήμερα η παρασύνη εδώ αυτών των ανθρώπων. Καταλαβαίνουμε όμως ότι χωρίς την κινητοποίηση από ένα μηχανισμό, και δεν εννοούμε τα στελέχη και τα μέλη του μηχανισμού, αλλά με ένα μηχανισμό που κινείται από το νομοθετικό έργο αυτής της Βουλής, από τις κυβερνήσεις, ένας μηχανισμός ο οποίος πραγματικά δεν καταλαβαίνει τις ανάγκες, δεν καταλαβαίνει ότι μία οικογένεια, άσχετα αν προστάει ή όχι, πρέπει να έχει ρεύμα το 2023. Αυτά είναι ακατανόητα για αυτό το μηχανισμό. Και μάλιστα μας δώσανε 10 μέρες προθεσμία, μέχρι να μπορέσουν να τεκμηριώσουν οι κάτοχοι της παροχής ότι εδώ δεν έχουν κάνει ρευματοκλοπή. Ακόμα και αυτό το ζήτημα του διακανονισμού υπάρχει μία μεγάλη ακαμψία όσον αφορά τη δυνατότητα να δίνουν αυτοί οι άνθρωποι κάποια λίγα χρήματα σιγά σιγά να μπορέσουν να καλύψουν ένα χρέος. Εμείς εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και νομίζω ότι η σημερινή μας δράση πρέπει να δώσει κουράγιο σε πολύ κόσμο ο οποίος είναι στην ίδια θέση, να παλέψει και ο ίδιος να διεκδικήσει ένα δικαίωμα που μπορεί να μην του το αναγνωρίζει ο νόμος, αλλά είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Και εμείς εδώ τώρα θα είμαστε και σε μία άμεση επαφή αυτές τις 10 μέρες, να μπορέσουμε να αποτρέψουμε μία νέα, ξανά ένα νέο κόψιμο του ρεύματος. Συνεχίζουμε από την πρώτη μέρα της καινούργιας κυβέρνησης και έχουμε ένα πολύ δύσκολο αλλά πολύ σημαντικό δρόμο μπροστά μας.